Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Κύπρος, ανέφερε εμέσως πλην σαφώς ο Υπουργός Οικονομικών, αποτιμώντας την ολοκλήρωση της τεχνικής φύσεως παρουσίας της Τρόικα στην Κύπρο. Υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει και εμείς να αξιοποιήσουμε. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο σημαντικό νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν όμως και κίνδυνοι από τους οποίους θα πρέπει να προστατευτούμε. Ο Χάρης Γεωργιάδης τόνισε ότι η οικονομική επιβίωση της χώρας απαιτείται να έχει είτε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές είτε πρόσβαση σε πρόγραμμα στήριξης. Κύπρος εδώ και χρόνια απόλεσε την πρόσβαση της στις αγορές. Μέσα όμως από την εφαρμογή του προγράμματος είμαστε στον δρόμο της αποκατάστασης της πιστοληπτικής μας ικανότητας, κάτι που μεταξύ άλλων θα καταστήσει τελικά αχρίαστη και την ίδια την Τρόικα. Σύμφωνα με τον Χάρη Γεωργιάδη, οι δανειστές επιβεβαίωσαν ότι η οικονομία του τόπου βρίσκεται σε πορεία διόρθωσης και οδηγείται στην έξοδο από την ύφεση. Η Τρόικα εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η εφαρμογή του πλαισίου των εκποιήσεων και η υιοθέτηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας περί αφαιρεγκαιότητας είναι βασικές δεσμεύσεις του προγράμματος. Δεδομένης της περαιτέρω αναστολής της αποτελεσματικής εφαρμογής του πλαισίου των εκποιήσεων, η επίτευξη συμφωνίας για αξιολόγηση δεν ήταν δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Η Τρόικα προσβλέπει στην έγκαιρη ολοκλήρωση της αξιολόγησης μόλις υπάρξουν οι συνθήκες για θετική κατάληξη.